Εκ μέρους των εκδόσεων Β, δυστυχώς η κυρία Βασιλάκου σήμερα για ένα λόγο υγείας δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας και ζήτησε από μένα να σας καλωσορίσω. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Η συμβολή των ψυχοθεραπείων στην ψυχιατρική θεραπευτική» που συντόνισε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, ομότιμος μέσω τέχνης. Λοιπόν, να το ξαναπώ ολόκληρο. «Η συμβολή των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική». Τη διαδικασία αυτή συντόνισε ο καθηγητής Γεώργιος Παπαδημητρίου, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ και επιμελήθηκαν ο Λάμπρος ο Γιώτης, ψυχίατρος δραματοθεραπευτής, ο Δημήτρης ο Μαραβελής, ψυχιατρικός εργοθεραπευτής, δραματοθεραπευτής, η Ελένη Γιαννούλη, πού πήγες Ελένη, η καστική ψυχοθεραπεύτρια, ψυχιατρική ψυχολόγος και η υποφαινόμενη Αφροδίτη Πανταγούτζου, ψυχιατρική εργοθεραπεύτρια, η καστική ψυχοθεραπεύτρια. Απόψε έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να έχουμε στην τράπεζα τους ομιλητές που θα τους παραδώσουμε το λόγο αμέσως τώρα αφού σας τους παρουσιάσω. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Βασλεματζής, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής ΕΚΠΑ και ψυχαναλυτής. Ο κύριος Κλήμης Ναυρίδης, ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας ΕΚΠΑ και ψυχαναλυτής. Και η κυρία Πέπη Ρικοπούλου, ιστορικός της τέχνης, ομότιμη καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Θα τους δώσω ευθύς αμέσως το λόγο και σας καλωσορίζουμε και εσάς και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα αρχίσω το τραπέζι αυτό που θα είναι αφιερωμένο στη παρουσίαση του βιβλίου αλλά και σκέψεις που δημιουργεί ένα τέτοιο βιβλίο στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι θα μας επιτρέψετε να κάνουμε κάποιες να παρουσιάσουμε κάποιες σκέψεις που είναι πέραν του βιβλίου ή μάλλον είναι στο υπόβαθρο αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο καταρχήν «Η συμβολή των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική» είναι, όπως το βλέπετε κι εσείς, είναι ένα μεγάλο βιβλίο 500 σελίδων, 76 κεφαλαίων με πάρα πολλούς συντελεστές, αλλά τα συγχαρητήρια και οι έπαινοι πρέπει να πάνε στους βασικούς. Αυτό λέει το πρωτόκολλο και η ουσία, ότι ο συντονιστής, ο καθηγητής, ο κ. Παπαδημητρίου και οι επιμελητές, που είναι όλοι ψυχοθεραπευτές μέσω τέχνης, σηκώσαν το μεγάλο βάρος της έκδοσης αυτής και ο εκδοτικός οίκος, βέβαια, ο οποίος έβγαλε σε πέρας αυτή την έκδοση και αξίζουν όλοι συγχαρητήρια. Οι τέσσερις επιμελητές, πρέπει να πω, και είναι πολύ μεγάλη χαρά και γι' αυτό αποδέχθηκα πολύ γρήγορα την πρόταση να γράψω το πρόλογο και να συμμετάσχω σήμερα, και οι τέσσερις με κάποιο τρόπο είναι γνωστοί μου και έχω συνεργαστεί με τους τρεις από αυτούς πολύ στενά. Έχω συνεργαστεί, είχα τη χαρά δηλαδή και την πραγματικά άριστη συνεργασία να είμαι μαζί τους, αυτή από την πλευρά του δραματοθεραπευτή, όπως ήταν ο Δημήτρης ο Μαραβελής, η Ελένη Γιαννούλη και η Αφροδίτη Πανταγούτζη ως καστικοί ψυχοθεραπευτές, στα προγράμματα που κάναμε στο Εγινήτιο με την εντατική, ας το πούμε, τρόπον την ψυχοθεραπεία των οριακών ασθενών. Αυτό το πρόγραμμα, βέβαια, και αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά από μία φάση αρχική των θεραπείων μέσω τέχνης στο Γινήτιο, που ήταν με το νοσοκομείο Ημέρας, με τον Γιάννη τον Μαντονάκη, ο οποίος είναι εδώ, την Ελένη τη Γύρα και άλλους συντελεστές. Την Ελένη την ξαναείδα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
οι οποίοι εγκατέστησαν αυτό το ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα εντατικής ψυχοθεραπείας, στην οποία η οικαστική θεραπεία, το drama therapy, η μουσικοθεραπεία, η χοροθεραπεία έχουν κάποια θέση και απαρτιώνονται όλα μαζί με την ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία. Ίσως γι' αυτό το λόγο έγινε και το λάψους της Αφροδίτης που είπε ότι ψυχοθεραπείες, ναι, είναι ψυχοθεραπείες όλες αυτές. Και γι' αυτό το λόγο ίσως αυτό είναι το η ομπρέλα που τα καλύπτει. Και μπορεί, θα καταλάβετε ίσως και περισσότερο γύρω μιλώντας για το τι είναι τέχνη ή σας παρουσιάζοντας έτσι τις σκέψεις μου, ίσως αυτό το θέμα θα το φωτίσω περισσότερο. Τώρα, ο Δημήτρης ο Μαραβελής βέβαια δεν ήταν μόνο στο πρόγραμμα των Οριακών, ήταν και στο νοσοκομείο ημέρας με τους ψυχοτικούς ασθενείς. Και άλλοι πάρα πολλοί, επειδή θα αδικήσω που θα μπορώ να ξεχάσω κάποιους σημαντικούς συντελεστές, θα μείνω μόνο σε αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί ως μέλη του Αιγινητίου στην έκδοση αυτή και βέβαια και πάρα πολλοί άλλοι θεραπευτές οι οποίοι είναι έξω από το Αιγινήτιο, παρότι η έκδοση είναι της κλινικής, οι οποίοι έχουν και συνεχίζουν να κάνουν έργο πάνω στις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης. Ένας από αυτούς βέβαια είναι ο Λάμπρος ο Γιώτης, δεν ξέρω αν τον είπα πιο πριν ή το πέρασα, ο οποίος πέρασε και από το νοσοκομείο ημέρας και το Αιγινήτιο, αλλά έχει και την δική του πορεία μετά στην δραματοθεραπεία. Λοιπόν, θα μείνω εδώ στους συντελεστές. Και σας λέω πάλι πιθανόν να δικώ έτσι κάποιους που θα μπορούσαν να ακουστούν εδώ. Άλλωστε είναι ένα βιβλίο που καταγράφει με έναν τρόπο θα έλεγα σχεδόν ιστορίας των θεραπείων αυτών στην Ελλάδα από τους πιο παλαιούς έως τους νεότερους και αυτούς που συνεχίζουν και τώρα. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγε κανείς, βιβλίο αναφοράς, ένα λεξικό σχεδόν το τι είναι η ψυχοθεραπεία, αλλά και το τι γίνεται. Δεν είναι ακριβώς, έχει θεωρία, έχει θέματα έρευνας, έχει θέματα διαγνωστικών δοκιμασιών, έχει την εκπαίδευση, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια και έκταση γύρω από την εφαρμογή τέτοιων θεραπείων σε ψυχοπαθολογίες, είτε σε παιδιά, είτε σε ενήλικες. Είτε στην με ψυχοπαθολογία σωματική είτε ψυχική, παθολογία σωματική και ψυχοπαθολογία μαζί, είτε σωματική, όπως τα ψυχοσωματικά και άλλα νοσήματα, είτε στην αποκατάσταση την ψυχιατρική, δηλαδή σε όλους τους τομείς που εφαρμόζεται αυτή η θεραπεία. Το θέμα βέβαια αυτό πρέπει λίγο να εξηγηθεί. Πώς έχει προκύψει. Δεν είμαι ο ιστορικός ούτε της τέχνης ούτε της καστικής. Έχω όμως μία ιδέα για το πώς ενσωματώθηκε και γιατί ενσωματώθηκε η τέχνη στην ψυχιατρική πρακτική και στην ψυχοθεραπεία. Πώς έγινε αυτό. Και κυρίως αυτό, πρέπει να πούμε ιστορικά, στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, έγινε μέσω της εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων σε ψυχιατρικούς θεσμούς, κυρίως. Και συναντήθηκε εκεί και με την ψυχιατρική και με την βαριά παθολογία, ψυχοπαθολογία και με την ψυχοθεραπεία. Στην Ευρώπη νομίζω σπουδαίο ρόλο έπαιξε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυθαίρετα, αλλά υπάρχει αυτός ο όρος, μια ουμανιστική ψυχιατρική, η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα με την πιο επιστημονική, σε εισαγωγικά και τα δύο βάλτε τα, ψυχιατρική και τη βιολογική ψυχιατρική, άλλωστε μπορώ να πούμε τα μεγάλα ονόματα, Κρέπελιν από τη μία πλευρά, Γιάσπερς από την άλλη, ή Κρέπελιν και Φρόιντ, ή βάλτε ό,τι άλλο θέλετε. Παράλληλες δηλαδή πορείες, οπότε με κάποιο τρόπο η τέχνη και προσπάθειες εφαρμογής της τέχνης, κυρίως της εικαστικής στην αρχή και του θεάτρου με την ευρεία έννοια του όρου, στο πλαίσιο των ψυχιατρικών θεσμών είχε αρχίζει να εντάσσεται. Και στη συνέχεια βέβαια
Τη σκητάλη πήρε η ψυχοδυναμική ψυχιατρική. Όλα τα προγράμματα ψυχοδυναμικής ψυχιατρικής που ήταν σε νοσοκομεία, ψυχιατρία, κέντρα υγείας μετά στη διπορία, περιλάμβαναν τις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης. Και υπάρχουν και οι ψυχαναλυτές, οι οποίοι ήταν παράλληλα ασκούσαν και την εικαστική θεραπεία ή έβαζαν κομμάτια εικαστικής στην ψυχοθεραπευτική τους πρακτική. Τώρα, για ποιο λόγο, αν ήταν μόνο οι λόγοι μιας διεύρυνσης της ψυχιατρικής, ας πούμε, θεραπευτικής έξω από τα πολύ επιστημονικά και αποδεδειγμένα κλινικά θεραπείες, αν ήταν μόνο αυτό ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι, δεν μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι η τέχνη επηρέαζε τους ψυχιάτρους, ίσως περισσότερο από άλλες ειδικότητες, οι οποίοι με κάποιο τρόπο την πήρανε σαν μια παρακαταθήκη πολιτισμική και την μετεφύτευσαν στην πρακτική τους. Σχεδόν όλοι οι ψυχαναλυτές που ξέρω, οι μεγάλοι σπουδαίοι, είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τέχνη. Πάρα πολλοί ψυχίατροι οι οποίοι και ψυχαναλυτές ψυχίατροι που δούλευαν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Αυτό που διαπιστώθηκε βέβαια, και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, είναι ότι θεωρήθηκε το αντικείμενο της τέχνης ως διαμεσολαβητικό και διευκολυντικό στην επικοινωνία, ειδικά μεταξύ θεραπευτή και ασθενούς, ειδικά σε ψυχοπαθολογίες που είχε αποκλειστεί αυτός, η δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας ήταν περιορισμένη, είχε αποκλειστεί ή είχε κάποια διαταραχή. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να πούμε, που υπάρχει και μέσα στα κείμενα, είναι η εφαρμογή μουσικοθεραπείας στον αυτισμό. Ο κύριος Κουκουράκης, κάπου τον είδα πριν, το ξέρει αυτό και έχει γράψει και το κεφάλαιο και έχει παρουσιάσει τη δουλειά του. Υπάρχει ένα αντικείμενο, εδώ είναι το μουσικό αισθητικό αντικείμενο, το οποίο βοηθάει σε ανθρώπους, σε παιδιά προκειμένου που έχουν δυσκολία στο να εκφραστούν, πολύ μεγάλη δυσκολία θα έλεγα, σχεδόν υπέρμετρη δυσκολία να εκφραστούν λεκτικά, και αυτό επειδή ακουμπάει σε ένα προλεκτικό επίπεδο το βίωμά τους, μπορεί να είναι ένα βίωμα που μπορούν να το χειριστούν επικοινωνιακά και στην σχέση τους με τον θεραπευτή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ειδική αξία της ψυχοθεραπείας μέσω τέχνης την έκανε να δομηθεί καλύτερα σαν μια αυτόνομη ψυχοθεραπευτική δραστηριότητα. Εγώ θα μείνω σε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο για τη τέχνη και την ψυχοθεραπεία. Ίσως γιατί με απασχολεί τα τελευταία χρόνια λίγο περισσότερο. Κάποια πράγματα υπάρχουν στον πρόλογο που έχω γράψει, αλλά θέλω να προσθέσω κάποιες σκέψεις οι οποίες δεν τις περιέλαβα στο πρόλογο για να μην επεκταθώ πάρα πολύ εκεί. Θέλω να αρχίσω με μία ιδέα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την συμβολή αυτής της τέχνης γενικά στην πολιτιστική εμπειρία, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, και στην ψυχοθεραπευτική. Θα ξεκινήσω από μία πρόταση του Καντίνσκι, ο οποίος έχει πει ότι, μιλώντας για τον Σεζάν, τον οποίον θαύμαζε, παρότι στην πορεία η δική του ζωγραφική, όπως ξέρετε, διαφοροποιήθηκε πολύ ή αρκετά, όταν λέει ο Σεζάν ζωγράφιζε ένα δέντρο, δεν το αναπαριστούσε, αλλά το έκανε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια νέα πραγματικότητα, διαμέσου της εσωτερικής συναισθηματικής συνήχησης που οδηγεί στην παραγωγή της εικόνας του δέντρου. Δηλαδή υπάρχει, λέει ο Καντίνσκι, το δέντρο, υπάρχει όμως και η συναισθηματική συνήχηση, ο εσωτερικός κόσμος του ζωγράφου, ο οποίος βλέποντας το δέντρο, ονειρεύεται, ονειροπολεί να φτιάξει ένα έργο με ένα δέντρο. Με αυτό το δέντρο. Μάλλον παίρνοντας ερέθισμα από αυτό το δέντρο.
Ο Σεζάν λοιπόν φτιάχνει αυτή την εικόνα, ζωγραφίζει ένα δέντρο. Κάθε άλλο ζωγράφος που ζωγραφίζει το ίδιο δέντρο, το ίδιο, είναι ένα άλλο δέντρο. Είναι μια άλλη ονειρική πραγματικότητα η οποία βγαίνει στο έργο αυτού του άλλου ζωγράφου. Αλλά και ο ίδιος ο Σεζάν σε μια άλλη εποχή της ζωής του που ζωγραφίζει πάλι το ίδιο δέντρο, είναι ένα άλλο δέντρο. Έτσι λοιπόν κανένα δέντρο, πρέπει να πω, υποθέτω, που ζωγραφίζεται δεν είναι το ίδιο, γιατί περιλαμβάνει αυτή τη συναισθηματική παράμετρο που είναι του καλλιτέχνη. Αυτό έχει να κάνει ασφαλώς με τη δυνατότητα που έχει ο καλλιτέχνης να προβάλλει σε αυτό το δέντρο τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του συνειδητές και ασυνείδητες διαθέσεις, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να φτιαχτεί αυτό το έργο τέχνης. Γι' αυτό κανένα έργο τέχνης, ακόμα και όσο μοιάζει με την πραγματικότητα, παραπέμπει στο πραγματικό αντικείμενο, δεν είναι φωτογραφία, δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο. Αυτό στη σύγχρονη τέχνη έχει πάρα πολύ μεγάλη, έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί αν κάποιος βάλει ένα κουτί, ζωγραφίσει ένα κουτί, όπως έκανε, όπως θα ήταν τα κουτιά Μπρίλο του Warhol, αν αυτό το κουτί που είναι ένα κουτί συσκευασίας το ζωγραφίσει, είναι ένα έργο τέχνης, παραπέμπει στα κουτιά συσκευασίας, αλλά τα κουτιά συσκευασίας δεν είναι έργα τέχνης. Μοιάζει λοιπόν με την πραγματικότητα, αλλά είναι μία επεξεργασία αυτής της πραγματικότητας μέσω του συναισθήματος που τοποθετεί ο καλλιτέχνης. Και αυτό το πράγμα βέβαια γενικώς οι ζωγράφοι το κάνουν, το θεωρούν αυτονόητο ότι είναι το μέρος της τέχνης. Αν το πει κανείς ένα ζωγράφο, θα σου πει έτσι είναι, διότι ναι, αυτό έτσι γίνεται. Εδώ πρέπει να πω ότι ο ψυχοθεραπευτής, κυρίως θα έλεγα, θα μιλώντας για τον ψυχοθεραπευτή, τον ψυχαναλυτή, μπορούμε να πούμε ότι κάνει το ίδιο πράγμα. Ή πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να ακούει, να αισθάνεται, να διαισθάνεται, ας πούμε, ένα όνειρο και να το κάνει αυτό το όνειρο να βγάλει τα βαθύτερα συναισθήματα που κρύβονται μέσα του και να το μετασχηματίσει κάτι άλλο. Αυτό όμως για να γίνει σημαίνει μια συναισθηματική συνήχηση με το αναλυόμενό του, τέτοια μια συνάντηση πολύ ειδική, η οποία θα οδηγήσει σε μια μετατροπή, μεταμόρφωση του ονείρου σε κάτι. Ας πούμε σε μια συζήτηση πάνω στο όνειρο που θα το πάει σε μια άλλη συναισθηματική βάση που υποβόσκει του ονείρου. Ένας άλλος ψυχαναλυτής με το ίδιο όνειρο πιθανόν να έκανε κάτι άλλο. Άρα ποτέ κανένας ψυχαναλυτής, μάλλον κανένας ασθενής με έναν ψυχαναλυτή, δεν είναι ο ίδιος που θα ήταν με κάποιον άλλον ψυχαναλυτή. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την συμπύκνωσα πάρα πολύ για να σας πω τη δική μου έτσι άποψη για την ψυχανάλυση, αλλά βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί περισσότερο. Είναι μια σκέψη για την ψυχανάλυση, πώς, τι σημαίνει, και ας πούμε είναι η τέχνη της ψυχανάλυσης ή η ψυχανάλυση ως τέχνη. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις θεραπείες, τις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης? Έχουν και το ένα και το άλλο αυτά που σας είπα, γιατί σε αυτές τις ψυχοθεραπείες βρισκόμαστε πολύ άμεσα και καλούμε και τους ασθενείς μας να μπουν στη κατάσταση αυτή ή στο χώρο εκείνον που μπορούμε εμείς και αυτός να ονειρευτούμε στο ξύπνιο. Να μοιραστούμε δηλαδή τα όνειρα και τα έργα στην εικαστική ως ονειρικές εικόνες και να συνονειρευτούμε με τον ασθενή μας πάνω στο έργο που έχει φτιάξει. Υποστηρίζω δηλαδή ότι όπως η τέχνη είναι αποτέλεσμα της ονειροπόλησης του καλλιτέχνη, έτσι και η εικαστική θεραπεία περιλαμβάνει και καλεί και τον ασθενή να μπει σε μια τέτοια κατάσταση όπου θα αναπτύξει, θα μπορούσα να το πούμε πιο απλά, τη φαντασίωσή του, την ονειρική του λειτουργία, ονειρική στο ξύπνιο, προσέξτε, δεν λέω για τα όνειρα του ύπνου. Θεωρούμε, κάνω μια παρένθεση, ότι στην πραγματικότητα αυτή η ονειρική λειτουργία του ύπνου υπάρχει και στο ξύπνιο. Δηλαδή υπάρχει ασυνείδητη ψυχική λειτουργία συνεχώς. Γι' αυτό κάπου βγαίνουν ονειροπολήσεις ξαφνικά. Μπορεί να είμαστε σε ένα αμφιθέατρο όπως τώρα εδώ και ξαφνικά να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Ή βρισκόμαστε μόνοι μας, ακούμε μουσική ή ακούμε μια συναυλία και ονειροπολούμε. Δηλαδή υπάρχει μια ψυχική ασυνείδητη λειτουργία που επεξεργάζεται τα ερεθίσματα. Που μπορεί να είναι από τα πιο απλά έως τα πιο αισθητικά, ας πούμε, αντικείμενα. Εδώ αυτό με βοηθάει να συμπλησιάσω την ψυχανάλυση με τη τέχνη,
Θα το αφήσω βέβαια ίσως σε πιο ειδικούς, απλώς θα πω το όνομα. Στην ορισμό που έδωσε στην τέχνη ο Άρθουρ Ντάντο, ο κριτικός και φιλόσοφος της τέχνης, ο οποίος στο τέλος της ζωής του, ενώ έχει γράψει, έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο, είπε ότι πρέπει να αναθεωρήσω, να εμπλουτίσω το τι είναι τέχνη, παίρνοντας αφορμή από τη σύγχρονη τέχνη, γιατί η τέχνη εξελίσσεται κιόλας, δεν είναι και κάτι που ήταν το ίδιο πράγμα πριν 5 αιώνες ή στον 20ο αιώνα ή στον 19ο. Λέει πρέπει να το πούμε, να το αναθεωρήσω, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει, λέει, μια ονειροποιητική διαδικασία. Είναι ένα όνειρο στο ξύπνιο. Είναι δική του φράση αυτή. Wakeful dreams τα λέει. Εγώ το μετέφρασα όνειρα στο ξύπνιο. Δηλαδή, σημαίνει ότι υπάρχουν τα ερεθίσματα τα οποία παρακολουθεί, ας πούμε, το δέντρο ένας καλλιτέχνης ή ένα πρόσωπο. Υπάρχουν τα συναισθήματα τα οποία δεν είναι πάντα συνειδητά. Και υπάρχει και η παραγωγή του έργου, που είναι η ονειρική εικόνα. Δηλαδή, υπάρχει μια πορεία μιας επεξεργασίας που βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί δε ζωγράφοι, στη ζωγραφική ισχύει, δεν ξέρω και στη μουσική θα ισχύει, φαντάζομαι, οι οποίοι ζωγραφίζουν κάτι και πάνω σε αυτό ζωγραφίζουν κάτι άλλο, γιατί κάτι άλλο τους γεννάει αυτό το οποίο έχουν ζωγραφίσει και τελικά η αρχική εικόνα καλύπτεται. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, έτσι κόβω μερικά πράγματα από εδώ για να προχωρήσω πιο σύντομα, πόσο σημαντικό είναι όταν αυτή η διαδικασία μπορεί να προσφερθεί σε κάποιον που εξ ορισμού, λέμε, ειδικά οι άνθρωποι με τις βαριές παθολογίες ή με τις δυσκολίες στο να επικοινωνήσουν με τη φαντασίωσή, με τις φαντασιώσεις τους και τα όνειρά τους, που έχει διακοπεί αυτή η διαδικασία, πόσο σημαντικό να τους καλέσουμε στο να εκφραστούν μέσω από αυτήν. Θα σας πω μία περίπτωση που, πολύ γρήγορα, που είχε παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο πρόσφατα με έναν ψυχαναλυτή, ο οποίος παρουσίαζε με έναν έφηβο, ο οποίος πήγαινε στις συνεδρίες και δεν μιλούσε καθόλου. Ένας παραβατικός με δυσκολίες συμπεριφοράς. Και του έλεγε, δεν έχω να πω τίποτα. Τίποτα. Λέει, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Λέει, όμως θέλω να σας πω κάτι, λέει ο ψυχαναλυτή. Μπορώ να φέρω το βιολαντσέλο μου. Ο ψυχαναλυτής μου λέει, βέβαια. Και φέρνει αυτό, το οποίο ήταν ένα όργανο με το οποίο αυτός εκφραζόταν στο σπίτι του επί ώρες, και η πρώτη επικοινωνία που έγινε, παρότι δεν ήταν ούτε μουσικοθεραπεία, ούτε εικαστική θεραπεία, ούτε ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, η πρώτη όμως επικοινωνία και επαφή, ο ψυχαναλυτής αυτός επέτρεψε στον έφηβο να γίνει μέσω αυτού του τρόπου, φέρνοντας αυτό το όργανο με το οποίο εκφραζόταν αυτός και μπορούσε να εκφράσει, και είπε διάφορα παραδείγματα που δεν θα σας πω τώρα. Δηλαδή, εξέφρασε πολλά συναισθήματα με αυτόν τον τρόπο και με αυτό έγινε η πρώτη έτσι διευκόλυνση στην επικοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό στην χρήση λοιπόν της τέχνης, η οποία διευκολύνει και βοηθάει στο να γίνει αυτή η ονειρική, όπως είπα πριν, επεξεργασία. Τώρα, μπορώ να σας παρουσιάσω μία εικόνα. Α, γίνεται αυτόματα μάλλον, ε. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ένα έργο. Είναι ένα έργο σύγχρονης τέχνης. Είναι ένας νέος καλλιτέχνης. Είναι ένα γλυπτό. Λέγεται Λεονάρ Μαρτέν. Το είδα σε μία έκθεση στο Παρίσι, που ονομαζόταν «Ένα συν ένα ίσον ένα», στο οποίο, από ό,τι φαίνεται, παρουσιάζεται ένα σώμα ανθρώπινο που κατακερματισμένο, κομμένο, το πόδι εδώ, το κεφάλι εκεί κλπ. Τα βλέπετε, τα χέρια, που προσπαθεί όμως να ανέβει μια σκάλα. Προσπαθεί να ανεβεί προς τα πάνω. Θυμίζει κάποια έργα από την ιστορία της τέχνης που υπάρχει κάποιος άνθρωπος με μια σκάλα, προσπαθεί να ανέβει. Αυτό έχει και μια παραπομπή στο υψηλό, στο μεγάλο, στο θείο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που παρουσιάζει, αυτός ο καλλιτέχνης, είναι ένας κατακερματισμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Βέβαια, κάνοντας το εικόνα αυτό, ίσως είναι μια
ας πούμε, ένα πρώτο βήμα για να μπουν τα κομμάτια μαζί, παρότι βέβαια είναι πεσμένα από εδώ και από εκεί. Αυτός ο καλλιτέχνης έχει κάνει και αυτό το έργο, το οποίο είναι επίπεδο, δεν μπορώ να το πούμε, είναι σύνθεση τεχνικές που χρησιμοποιούν και ζωγραφική και παζλ και τέτοια. Και θα σας δείξω τώρα από το βιβλίο ένα έργο που στο κομμάτι, στο κεφάλαιο «Οικαστική ψυχοθεραπεία για άτομα με οριακή διαταραχή», οι συγγραφείς λένε ότι υπάρχει εικονοποίηση του κατακαιρματισμένου εαυτού και της διάχυσης των ορίων. Μου φαίνεται παράξενο τώρα, δεν πειράζει. Εικονοποίηση του κατακαιρματισμένου εαυτού, της διάχυσης των ορίων, αλλά και της επιθετικότητας και των αισθημάτων παραμέλησης και κενού, λένε οι συγγραφείς, και παρουσιάζουν αυτό το έργο. Ενός μέσα στην οικαστική ψυχοθεραπεία που γίνεται με αυτούς τους ασθενείς. Αυτό. Ναι, βλέπετε, το έδειξα για την ομοιότητα. Το έδειξα για την ομοιότητα ενός ο οποίος λέει τον εαυτό του καλλιτέχνη και ο οποίος προσπαθεί να εκφράσει στη σύγχρονη εποχή τα άγχη, το κατακαιρματισμό, το ψυχικό, το ακατανόητο της ύπαρξης ή διάφορα άλλα με ανίκειες εικόνες, δεν είναι εικόνες οι οποίες ευχαριστούν. Το γλυπτό αυτό δεν θα μας ικανοποιούσε. Αλλά προσπαθεί να απεικονίσει αυτό που ο ασθενής αυτός, χωρίς να είναι καλλιτέχνης, ούτε είναι ούτε θα γίνει καλλιτέχνης, προσπάθησε σε αυτό εδώ το έργο να απεικονίσει αυτό το κατακαιρματισμένο εαυτό του και το οποίο ονόμασε «Η ταυτότητά μου». Μπορούμε να πούμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μία παράλληλη πορεία ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη η οποία προσπαθεί να εκφράσει μέσω των δημιουργημάτων, δεν μπορούμε να τα πούμε καν έργα ούτε ζωγραφικά, οι δε καλλιτέχνες αυτοί περισσότερο αυτοαποκαλούν τον εαυτό τους δημιουργό, μπορεί να είναι να κάνει βίντεο σήμερα, να κάνει μετά ζωγραφική, να κάνει μια performance, δηλαδή δεν είναι καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες με την παραδοσιακή έννοια. Είναι όμως άνθρωποι που πάσχουν να παρουσιάσουν τις αλήθειες τις ψυχικές που αντιπροσωπεύουν όχι μόνο τις δικές τους, πολλές φορές νομίζει κανείς ότι είναι λίγο αυτό που λέμε ναρκισιστικό, μα τι, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Μας ενδιαφέρει να δούμε ένα ωραίο τοπίο, μια ωραία θάλασσα, να ευχαριστηθούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί αυτό βλέπουμε το έργο που προσπαθεί ο καλλιτέχνης να πει είναι τα άγχη των ασθενών που ονομάζουμε οριακούς, μπορεί να το ονομάσουμε όπως θέλετε, που οι οποίοι προσπαθούν να απαρτιώσουν τη ζωή τους και δεν μπορούν. Και αυτό δεν είναι μόνο ψυχιατρικό, ας πούμε, θέμα, πώς το λένε, ψυχοπαθολογίας, αλλά είναι και μια κατάσταση που τη ζούμε στην σύγχρονη εποχή. Έχει πάρει μια διάσταση περισσότερο από το ψυχιατρικό σύστημα. Ίσως γι' αυτό το λόγο και η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η οριακή διαταραχή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, συνηθισμένη κατάσταση σήμερα. Σε αυτό το άρθρο, το οποίο να πω και ποιοι είναι οι συγγραφείς, το κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, είναι η κυρία Πανταγούτσου, η κυρία Γιαννούλη, από τους συντελεστές, οπότε αυτή είναι δικό τους υλικό, και ο κύριος Μανιαδάκης. Και εδώ είναι ένα άλλο έργο, το οποίο το ονομάζουν «Κενό». Θα μπορούσα να σας δείξω, αλλά ίσως να το ξέρετε, αυτό το έργο του Μάλεβιτς που λέγεται «Κενό πάνω στο κενό». Είναι ένα, «Λευκό πάνω στο λευκό». Είναι ένα έργο που της εποχής αυτής της ρωσικής πρωτοπορίας, του 17, του Μάλεβιτς, ο οποίος σε ένα λευκό φόντο κάνει ένα λευκό έκεντρο τετράγωνο, που βέβαια δεν είναι ακριβώς τόσο, δεν είναι λευκό ακριβώς τόσο ώστε να μην φαίνεται, κάπως αχνά φαίνεται. Πάρα πολλοί έχουν αναρωτηθεί αυτό το έργο του Μάλεβιτς τι είναι. Λένε κάποιοι, όχι δεν είναι, δεν παρουσιάζει το κενό αυτός, δεν είναι το κενό του, δεν είναι ψυχικό κενό, είναι προσπάθεια, προσπαθούν να το εξηγήσουν με άλλο τρόπο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που παθαίνει
ο ασθενής αυτός που μπροστά σε μία λευκή κόλλα δεν μπορεί να βάλει τίποτα. Είναι ένα, και εκείνη τη στιγμή είναι υπό το κράτος ενός κενού ψυχικού που δεν μπορεί να ανακαλέσει κάποιες, αυτό που λέγαμε πριν, να κάνει συναισθήματα, συνήχηση κλπ. Και να δημιουργήσει παράσταση, όπως κάποιος που δεν μπορεί να δει όνειρα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και αυτό βέβαια το έργο καλείται να κατανοηθεί από τον που είναι ένα έργο. Οι οικαστικοί θεραπευτές δεν το διαγράψαν, δεν το πετάξαν το λευκό χαρτί αυτό. Άρα το θεωρήσαν ότι αυτή εκείνη τη στιγμή κάτι εξέφραζε. Θα μπορούσα να κλείσω και με ένα έργο ενός άλλου καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ένας Βέλγος, ο Μπραμ Βαν Μέερ Βέλντε, ο οποίος είχε παρουσιάσει ένα έργο. Αυτός είναι ένας Βέλγος νέος. Όλοι αυτοί είναι μεταξύ 25, 30, 35, είναι μια νέα φουρνιά σύγχρονων δημιουργών, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα και έκανε ένα έργο προσπαθώντας να παραστήσει ένα πιάτο παλιό σε μια έκθεση που λεγόταν «Θράψματα του παρόντος», όπου το πιάτο αυτό έχει τρύπες. Ένα παλιό πιάτο εγκαταλελειμμένο, το οποίο σκέφτηκε αυτός ότι θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο του παρόντος, τρύπιο, στο μουσείο του μέλλοντος. Και εδώ αυτός παρουσιάζει, νομίζω κατά τη γνώμη μου, αυτά τα κενά που μπορεί να υπάρχουν στην ύπαρξή μας, τα οποία δυσκολευόμαστε να καλύψουμε και ίσως η τέχνη μας βοηθάει να επουλώσουμε ή να συνειδητοποιήσουμε. Να συνειδητοποιήσουμε, σωστά. Και εν δυνάμει, νομίζω, μέσω της διαδικασίας της θεραπευτικής, να επουλώσουμε όσο γίνεται. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που είχαν την ιδέα να με καλέσετε στην σημερινή παρουσίαση. Το αισθάνομαι ως ιδιαίτερη τιμή. Το βιβλίο «Η συμβολή των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική» θεωρώ ότι είναι ένα έργο σταθμός. Είναι ένα βιβλίο που κάποιος ή κάποια που θα αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να το προσπεράσει. Θα πέσει πάνω σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που καλύπτει με μία αξιοθαύμαστη πληρότητα το αντικείμενο που πραγματεύεται. Είναι ένα βιβλίο που χαρακτηρίζεται από μία πολυαναφορικότητα, δηλαδή δεν είναι μονόπλευρο ως προς τις κλινικοθεωρητικές του αναφορές. Είναι ένα βιβλίο που προσφέρει μία αξιοθαύμαστη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα σε όλα του τα κεφάλαια. Είναι ένα βιβλίο πραγματικά που αξίζει την προσοχή μας και το θαυμασμό μας. Τώρα, ο κύριος Βασιλαματζής ασχολήθηκε ιδιαίτερα στην παρουσίασή του με το καλλιτεχνικό αντικείμενο και το πώς αυτό συνδέεται με τον ψυχικό κόσμο του καλλιτέχνη. Νομίζω ότι κάτι που πρέπει να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής είναι ότι στις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης τα υποκείμενα που ζωγραφίζουν, που χορεύουν, που παίζουν θέατρο, που
βγάζουν φωτογραφίες που κάνουν κολάζ ή που ασχολούνται με οποιαδήποτε καλλιτεχνικής φύσης δραστηριότητα, δεν είναι καλλιτέχνες κατά ανάγκη, αλλά εισάγονται από τους θεραπευτές τους σε κώδικες που θα τους επιτρέψουν να φέρουν στην επιφάνεια ένα ψυχικό υλικό το οποίο δυσκολεύεται ή του είναι αδύνατο να βρει άλλους δρόμους να έρθει στην επιφάνεια και κυρίως τους δίνεται η δυνατότητα να εισαγάγουν αυτό το ακατέργαστο ψυχικό υλικό που έρχεται από πολύ βαθιά σε μία διαδικασία, θα έλεγα, ψυχολογικής πέψης, αν μπορώ να πω. Δηλαδή, να το μετατρέψουν σε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο της σκέψης τους και να μπορέσει στη συνέχεια να αρθρωθεί με λόγια. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο την έννοια της ψυχιατρικής θεραπευτικής στον τίτλο, γιατί η συμβολή των θεραπειών μέσω τέχνης μπορεί να είναι ευρύτερη, δηλαδή να έχει να κάνει με ποικίλους πληθυσμούς και με ποικίλα κλινικά πλαίσια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για ψυχιατρική θεραπευτική, εννοούμε την συμβολή αυτού του τύπου των ψυχοθεραπειών στην αντιμετώπιση μείζωνων ψυχοπαθολογιών, δηλαδή σοβαρών οριακών διαταραχών και ψυχώσεων, και κατ' επέκταση ψυχοπαθολογιών οι οποίες αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά νοσοκομιακά περιβάλλοντα. Συνεπώς, η λέξη συμβολή θα πρέπει επίσης να ακουστεί και με την έννοια ότι οι θεραπείες αυτές πηγαίνουν χέρι-χέρι, συνεργάζονται με άλλες επίσης θεραπευτικές προσεγγίσεις, ψυχιατρικές, την κλασική ψυχιατρική, την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε ατομική βάση, ιδιαίτερα την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας, εφόσον μιλάμε για ψυχιατρικούς θεσμούς. Παρόλο που στη Γαλλία είχα την ευκαιρία να δω και ατομικές ψυχαναλυτικές ψυχοθεραπείες σε πλαίσια ψυχιατρικά, στο Τρεζιέμ συγκεκριμένα, φαρμακευτικές προσεγγίσεις και άλλες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια ιστορία σε σχέση με αυτά, όπως μας είπε ο κ. Βασιλαματζής. Είναι γνωστό ότι οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες εισάγονται ως, αρχικά ως μορφές δημιουργικής απασχόλησης των ασθενών λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχιατρικής και των θεραπευτικών κοινοτήτων. Χρειάστηκε να περάσουν κάποια χρόνια, δηλαδή γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60 με αρχές της δεκαετίας του 70, αρχίζει αυτό να συστηματοποιείται και να έχουμε και πιο εστιασμένες εκπαιδεύσεις θεραπευτών, οι οποίοι εργάζονται ψυχοθεραπευτικά μέσω τέχνης.
Τώρα, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο στην απόψινή μου τοποθέτηση σε σχέση ακριβώς με την θεραπευτική διάσταση και όχι την απασχολησιακή των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με τη μορφή ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης σε ψυχιατρικά περιβάλλοντα. Όπου από το ένα μέρος τα καλλιτεχνικά αντικείμενα είτε στην υλική τους μορφή, όπως είναι η ζωγραφική, ο πυλός, οι φωτογραφίες, το κολάζ ή κάτι άλλο, είτε στην άειλη μορφή τους, όπως είναι η μουσική ως μουσικό αντικείμενο ή ο χορός ή το θέατρο, έχουν την έννοια, θα λέγαμε, διαμεσολαβητικών αντικειμένων, ενώ οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες από τις οποίες αυτά προκύπτουν και στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται θεραπευτικά, έχουν την έννοια διαμεσολαβητικών, μεταβατικών, θα λέγαμε, χώρων, σύμφωνα με την ορολογία του Winnicott. Θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο ευκρινές αυτό που προσπαθώ να πω. Στον πρόλογο του ο Γρηγόρης Βασλαματζής, αυτό το βιβλίο, ασχολείται με το ερώτημα αναφορικά με την προέλευση της αισθητικής εμπειρίας. Είναι ένας πρόλογος που μου άρεσε πάρα πολύ, Γρηγόρη, και το είπα και ιδιαίτερα, αλλά θέλω να το πω και δημόσια. Γράφει λοιπόν ο Γρηγόρης Βασλαματζής σε αυτό το πρόλογο ότι η αισθητική εμπειρία έχει να κάνει με τις αισθήσεις, δηλαδή με κάτι πάρα πολύ βαθύ μέσα στην ψυχική γεωλογία, με τις αισθήσεις οι οποίες συνδέονται, όπως γράφει, με πρώιμες ψυχικές εμπειρίες. Και χρησιμοποιεί έναν όρο, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, χρησιμοποιεί τον όρο θρεπτική αξία. Μιλάει λοιπόν ο Γρηγόρης στην εισαγωγή για την θρεπτική αξία αυτών των ψυχικών εμπειριών, οι οποίες είναι εμπειρίες οι οποίες είναι πριν την είσοδο στη γλώσσα, είναι προλεκτικές εμπειρίες και είναι εμπειρίες οι οποίες κατ' επέκταση δεν έχουν αναπαρασταθεί. Δηλαδή είναι μη αναπαραστάσιμες εμπειρίες και μη αναπαρασταθήσεις εμπειρίες. Είναι διάχυτες μέσα στο ψυχικό στερέωμα και θα έλεγα η σχέση τους με την περιοχή του προσυνειδητού και της συνείδησης είναι αδιαμεσολάβητη. Υπάρχει μία συνέχεια δηλαδή ανάμεσα στον ψυχικό βυθό και στην ψυχική επιφάνεια. Στις ιδιαίτερα σοβαρές ψυχοπαθολογίες για τις οποίες μιλήσαμε στην αρχή, αυτό το κενό είναι αγεφύρωτο. Και αυτά τα υποκείμενα συνήθως εκφράζουν αυτό που συμβαίνει στον ψυχικό βυθό μέσα από εκδραματίσεις.
δεν μπορούν να σκεφτούν τα συναισθήματά τους, είναι σαν να τους σκέφτονται τα συναισθήματά τους. Ήδη δεν σκέφτονται τα συναισθήματά τους και συνεπώς η θεραπευτική εργασία συνίσταται στο να εκπαιδεύσει τρόπον την άτη σκέψη τους, ώστε να μπορέσουν να σκεφτούν αυτά που συμβαίνουν στον ψυχικό βυθό τους. Εδώ λοιπόν μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, εισάγοντας το καλλιτεχνικό αντικείμενο, εισάγοντας τα υποκείμενα συνήθως σε ομαδική διάταξη, σε ένα πλαίσιο παραγωγής και εργασίας πάνω σε καλλιτεχνικά αντικείμενα, τους δίνει τη δυνατότητα να φέρουν στην επιφάνεια αυτό το υλικό και να το βάλουν σε επεξεργασία με τη βοήθεια του θεραπευτή. Οι θεραπείες λοιπόν μέσω τέχνης βοηθούν, θα έλεγα συνοψίζοντας, στην συμβολοποίηση, ψυχικοποίηση, με άλλα λόγια, mentalization, και στην απαρτίωση μη αναπαραστάσιμων, διχοτομημένων ή και πολλαπλά διχοτομημένων, ασυνείδητων τραυματικών εμπειριών, συναισθημάτων και αντικειμένων, κάτι που, όπως τονίσαμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για υποκείμενα που παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα ή και αναπηρίες ως προς αυτό. Βοηθούν επίσης οι θεραπείες μέσω τέχνης στην διυποκειμενική σύνδεση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και στον θεραπευτή και στην αποκατάσταση ομαδικών δεσμών και ψυχικών περιβλημάτων. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την σύντομη τοποθέτησή μου, να τονίσω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτό σε μια ολόκληρη ενότητα αυτού του βιβλίου, είναι η ενότητα 5 με τίτλο «Εκπαίδευση και εποπτεία». Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η εκπαίδευση των θεραπευτών οι οποίοι εργάζονται μέσω τέχνης. Έχει σημασία να έχουν, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν αρκεί να είναι καλλιτέχνες, ή θα έλεγα δεν χρειάζεται να είναι και τόσο καλλιτέχνες. Αυτό που χρειάζεται είναι κυρίως να είναι θεραπευτές, δηλαδή να έχουν κάνει μια δουλειά με τον εαυτό τους θεραπευτική, και βεβαίως εκείνοι που εργάζονται σε ομάδες να έχουν κάνει και μια εκπαίδευση στην ομαδική ανάλυση, μια εκπαίδευση στις ομάδες. Επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους θεραπευτές που εργάζονται μέσω τέχνης σε νοσοκομιακά ψυχιατρικά περιβάλλοντα να έχουν μια εποπτεία, διότι έρχονται καθημερινά σε επαφή με ψυχικά υλικά που είναι εξαιρετικά τοξικά, δεν είναι αντιληπτά σε συνειδητό επίπεδο αυτά που μπορεί να τους συμβαίνουν μέσα από την επαφή τους στην καθημερινή με τον ψυχωτικό ασθενή ή τον σοβαρά διαταραγμένο οριακό ασθενή. Χρειάζονται λοιπόν εποπτεία και χρειάζονται μια υποστήριξη συστηματική και σταθερή στη δουλειά τους, και χρειάζεται επίσης να συνεργάζονται και με τα υπόλοιπα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, όλο το προσωπικό, δηλαδή το θεραπευτικό που εμπλέκεται στις θεραπείες αυτών των ασθενών.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 7 μεγάλες ενότητες. Είναι, όπως είπα στην αρχή, ένα βιβλίο που χαρακτηρίζεται από μία εκθαμβωτική, θα έλεγα, πληρότητα. Είναι μία ενότητα που αναφέρεται στη σχέση της τέχνης με τις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης. Είναι μία δεύτερη ενότητα που αναφέρεται στις εφαρμογές, στη θεραπεία παιδιών, εφήβων, οικογενειών. Ακολουθεί μία ενότητα με τις εφαρμογές στις θεραπείες ενηλίκων. Μία άλλη αναφορικά με την πρόληψη και αποκατάσταση ψυχικών διαταραχών. Η πέμπτη ενότητα, στην οποία αναφέρθηκα πιο πριν, που μιλάει για την εκπαίδευση και την εποπτεία. Μία άλλη για τις ερευνητικές προσεγγίσεις σχετικά με αυτό το αντικείμενο και τις προοπτικές, τις διαγνωστικές δοκιμασίες, ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο και είναι μία εξαιρετική έκδοση επίσης, με πολύ ωραίες φωτογραφίες, με πολύ μεγάλη φροντίδα, με μία πλειάδα σημαντικών συγγραφέων, πολλοί από τους οποίους είναι πάρα πολύ γνωστοί επαγγελματίες στον χώρο με τον οποίο ασχολούνται, και με ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία για όλα τα επιμέρους θέματα στα οποία ξετυλίγεται αυτό το βιβλίο. Θέλω να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια πρώτα στην πρώτη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι ας πούμε το στέγαστρο αυτού του βιβλίου, στον συντονιστή της εκδοτικής ομάδας, τον αγαπητό φίλο καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου, στους επιμελητές αυτής της έκδοσης, τον Λάμπρο Γιώτη, τον Δημήτρη Μαραβελή, την Αφροδίτη Πανταγούτσου και την Ελένη Γιαννούλη, και τέλος επίσης θερμές ευχαριστίες και πολλές ευχές για τέτοιες εκδόσεις στις εκδόσεις Β. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχετε κουραστεί ήδη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που έχει μέσα του πολύ πόνο, πάρα πολύ πόνο. Και αυτό ήδη δείχνει ένα κομμάτι πολύ μεγάλο της αξίας του. Δεν ξέρω πόσο σύντομα θα το πω ότι πω. Πάντως νομίζω ότι το ερώτημα στο οποίο απαντούν, καλά, ευχαριστώ και όλα αυτά δεν τα λέω που με καλέσατε και ευχαριστώ και για το μεγάλο έργο που κάνατε. Το ερώτημα στο οποίο απαντούν μέσα από την εμπειρία και τη θεωρία τους οι συγγραφείς αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου είναι πώς να μιλήσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι πώς να μιλήσεις για τέχνη σε μια θεραπευτική προσπάθεια, πώς δηλαδή να την κάνεις εργαλείο ίασης χωρίς να την εργαλειοποιήσεις. Εδώ το υλικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ, από πολλές πλευρές και άθλος η έκδοση. Σταματάω κι εγώ σε κάτι, ξεκινάω μάλλον με κάτι που διάβασα στον πρόλογο του Γρηγόρη Βαρσλαματζή, που νομίζω ότι δίνει και ένα στίγμα αυτής της προσπάθειας. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που πρόσεξε ο Κλήμης. Εμένα αυτό που μου άρεσε πολύ σε αυτό το πρόλογο, που δίνει και το στίγμα της προσπάθειας, είναι όταν ο Γρηγόρης μιλά για την ίδια την αναλυτική διαδικασία ως μια δυνατότητα αισθητικής εμπειρίας, όπως λέει, μέσω της μουσικής της ποιότητας, που την ορίζει σωματικά, θυμίζοντάς μου κάτι από το στίχο του Καβάφη που γνωρίζουμε, όταν οι δύο επίδοξοι εραστές μιλούν για την ποιότητα του υφάσματος της επιθυμίας τους. Είναι το ποίημα «Ρωτούσε για την ποιότητα».
Δημιουργεί λοιπόν έτσι αυτός ο πρόλογος του Γρηγόρη Πασλαματζή έναν απαραίτητο κοινό τόπο με τη ζητούμενη ποιότητα της αισθητικής εμπειρίας μέσω των διαφόρων τεχνών που επιχειρείται θεραπευτικά στο βιβλίο αυτό. Και μάλιστα συχνά με ανθρώπους με θρηματισμένο το συμβολικό. Και όχι μόνο, αλλά και με το πτώχευμα της ύπαρξής τους, που περιγράφεται στο συγκλονιστικό παράδειγμα της Λέρου, ας μην λέω ονόματα για να μην θα τα διαβάσετε όλα αυτά, ως ατέλειωτη βηματισμή, η μονόλογη, επανάληψη θραυσμάτων λόγου, σιωπή, εκδηλώσεις δηλαδή ενός χρόνιου ιδρυματισμού που, όπως λένε οι ψυχαναλυτές, οι ψυχοθεραπευτές, δεν είναι ανόητες. Βγάζουν νόημα που καλείται ο θεράπων να δει. Αυτή η αναζήτηση νοήματος σε αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους, που είναι τόσο δύσκολο έργο να είσαι μαζί τους, είναι νομίζω και ένας δρόμος για όλους εμάς που έχουμε εγκαταλείψει την αναζήτηση νοήματος στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Η τέχνη, ακόμα και ως μετουσιωμένη επιθυμία, σύμφωνα με τον πατέρα των πάντων, κερδίζει μία θέση στον αστερισμό της ίασης μέσα σε αυτό το βιβλίο. Μπορεί σε έναν κόσμο ακραία εξατομικευμένο, μοντέρνο και μεταμοντέρνο μαζί, που ψάχνει να βρει με αγωνία τελετουργικούς δρόμους, δηλαδή δρόμους πράξης και δράσης, στο πλαίσιο μιας υποέβρεση κοινότητας, αυτή η άχρηστη, όπως την αποκαλεί με λατρεία ο Wild, την τέχνη, μπορεί να κάνει κάτι χρήσιμο. Σας πω εν ολίγης ότι τέλος πάντων εγώ μιλώ εδώ από την πλευρά ενός ανθρώπου που έχει κάνει ψυχανάλυση, τα λέω με πολύ γρήγορα λόγια, και που αυτή η ψυχαναλυτική διαδικασία τον οδήγησε στο να κάνει τέχνη και να μιλήσει για τέχνη στη ζωή του. Τώρα είναι και ομότιμη καθηγήτρια, δηλαδή με άλλα λόγια για να το λέμε μεταξύ μας συνταξιούχα. Ας αρχίσουμε ωστόσο από την κλινική πλευρά που δεν είναι το αντικείμενό μου. Το φάσμα στο οποίο αναφέρονται τα κείμενα, όπως είπε και ο Κλήμης, είναι ευρύτατο. Αυτή ακριβώς η ευρύτητα παραδείγματος είναι ένα ακόμα από τα προτερήματα του βιβλίου. Περιλαμβάνει πάσχοντες από σχιζοφρένεια, άτομα με οριακή διαταραχή, επίσης ανθρώπους σε μεταβατικές καταστάσεις όπως είναι οι έφηβοι, αλλά και οι μετανάστες από άλλη πλευρά, εξαρτημένους ανθρώπους από ουσίες ή από την κατανάλωση ή μη φαγητού, αλλά ακόμα και αυτούς που πάσχουν από καρδιαγκιακές παθήσεις. Δηλαδή, όλες αυτές οι πολύ διαφορετικές εκδοχές ανοίγουν έναν δρόμο επικοινωνίας μεταξύ τους, και εκεί πέρα εγώ θα κάνω τη μόνη κριτική που έχω να κάνω για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Θα ήθελα λίγη ελληνική βιβλιογραφία, στην πλούσια ξένη βιβλιογραφία, γιατί νιώθω πολύ προτεκτοράτο τώρα τελευταία και θα ήθελα και λιγάκι τα ελληνικά μας, γιατί έχουμε παραδείγματα, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν, εσείς μεταξύ σας δουλεύετε. Θα ήθελα να μην βλέπω συνεχώς μεταφρασμένες αγγλικές λέξεις. Έστω ας υπάρχει μέσα και η γαλλική επικαιοκρατία και η γερμανική, και αυτή μόνο καλλιέργεια λιγάκι είναι κάπως. Συγγνώμη που το είπα, αλλά πρέπει να το λέμε, γιατί θέλω πάρα πολύ καλά να μιλάμε ανοιχτά μεταξύ μας. Δεν θα μπω βέβαια στο δύσκολο και λεπτό ζήτημα των διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων φαινομένων που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Γνωρίζοντας ότι από την ελληνική αρχαιότητα, που είναι το σημείο της αναφοράς μας, στα υποκρατικά κείμενα ή στην τραγωδία ή στην ιστορία και τη φιλοσοφία, ότι πίσω από λέξεις όπως μανία, άνοια, παράνοια, λύσα, θεία, νόσος, κρύβονται πολλές διαφορετικές σημασίες, μεταφορικές ή κυριολεκτικές, θετικές όπως στον πλατωνικό Φέδρο ή στα ενίγματα του Αριστοτέλη, ή και αρνητικές. Και ότι στους νεότερους χρόνους, το λέει και η ιστορία της τρέλας του Φουκώ, εμείς δεν έχουμε κάνει μια ιστορία δική μας, θα ήθελα πολύ να τη φτιάχνετε κάποτε, η έννοια αυτή ήταν και παραμένει ιδιαίτερα αμφίσιμη και μάλλον πωλήσιμη. Τώρα λοιπόν εγώ θα πω από τη δική μου πλευρά, που είναι η άλλη πλευρά του λόφου, δηλαδή η πλευρά της τέχνης.
Θα αναρωτηθώ ποια τέχνη ή ποιες τέχνες είναι αυτές που χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε τη θεραπεία ή έστω την μερική ανακούφιση του ανθρώπου. Γιατί η προσπάθεια να ενταχθεί η τέχνη στα εργαλεία της ψυχοθεραπείας είναι κατά τη γνώμη μου ταυτόχρονα, σήμερα, εδώ, μια καινοτομία αλλά και μια πολιτισμική παλινδρόμηση που κοιτά όμως προς το μέλλον. Εξηγούμε. Σε σχέση με το παρόν είναι αυτό που βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο μια καινοτομία, διότι συχνά η τέχνη σήμερα δεν έχει προγραμματικό στόχο τη συμβολή της στην υγεία. Επανέρχομαι στο παράδειγμα της Λέρου. Αυτός ο άνθρωπος στο ίδρυμα που μονότονα περπατάει, μονότονα μιλάει ή δεν μιλάει, θράσματα λέξεων, πάρα πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει στη σύγχρονη performance και σε άλλο περιβάλλον φυσικά, σε κάποια αίθουσα, σε κάποιο... Εκεί πέρα αυτή η μίμηση που κάνει αυτός ο άνθρωπος του ψυχικά αρρώστου, εκεί είναι και μια συζήτηση που θα ήθελα να κάνουμε με τον Γρηγόρη. Τι σημαίνει για τον θεατή, τι σημαίνει πρώτα απ' όλα για τον ίδιο, τον άρρωστο, τον ψυχικά, ας μην τον πούμε άρρωστο, τον ψυχικά διαταραγμένο άνθρωπο, τον ψυχικά πονεμένο άνθρωπο, τον κάνει η τέχνη, και αυτό θέλουμε, να του φύγει, τον παρηγορεί. Νιώθει μια παρηγοριά, παρηγορητική διαδικασία έστω, όχι θεραπευτική, και η παρηγοριά θεραπεία είναι. Αλλά τον performer, έναν σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει το πρόβλημά του, το έλεγε πριν και ο Γρηγόρης, βγάζει με τις ζωγραφιές οτιδήποτε τέχνη του. Γιατί μας αφήνει έτσι στο τέλος σύξυλους? Τι νιώθει εκείνος? Είναι πολύ ωραίο να βγάζεις το πρόβλημά σου προς τα έξω. Τι μανία είναι αυτή με την θανατολαγνία, να θέλουμε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να ακούμε τι έλεγε πριν πεθάνει και να μην τον έχουμε σώσει, Σάρα Κέιν. Γιατί όλα αυτά? Γιατί αυτή η τάση του πολιτισμού μας στη θανατήλα και σε ένα όχι το οποίο είναι πολύ ριζικό? Άρα βάζω σε συζήτηση το ποια τέχνη και σε ποιες συνθήκες. Άρα λοιπόν η καινοτομία συνίσταται στο να διαλέξεις τη σωστή τέχνη, γιατί γενικώς η τέχνη σήμερα δεν σημαίνει ότι αναζητά την ίαση. Δεν σημαίνει ότι θέλει τη θεραπεία. Μπορεί να θέλει και να ξεπεράσει τα όρια του ο άνθρωπος και να αυτοκτονήσει και να πεθάνει κτλ. Τώρα, σε σχέση με το παρελθόν, αυτό που γίνεται με την ψυχοθεραπεία σήμερα είναι και μία παλινδρόμηση. Διότι τα μοντέλα σύνδεσης τέχνης και ίασης ανάγονται σε θεραπευτικές παραδοσιακές τελετουργίες αλλά και στα μεγάλα κλασικά είδη. Και τα δύο είναι δρόντα σήμερα. Καινοτομία λοιπόν και παλινδρόμηση καλούνται να βρουν νέους δρόμους σχέσεων τέχνης και θεραπείας. Και θα αναφερθώ στο πρώτο κομμάτι από αυτά, σε ένα πεδίο που μοιάζει καταρχήν χανές. Από την άποψη της διαχρονίας, σκεφτόμαστε πάντα τους πρωτογόνους, αυτούς της προϊστορίας, αλλά και εκείνους που οι ανθρωπολόγοι, εκείνοι που έβλεπαν και βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της αποικιοκρατίας και γενικά του δυτικού κανόνα, τους ονόμαζαν πρωτογόνους, αν και ήταν σύγχρονοί τους. Και εδώ θα δω την τέχνη, η οποία σε παραδοσιακές κοινωνίες και σε αυτές εντάσσω τους μεγάλους σύνθετους πολιτισμούς, αναζητά προγραμματικά τον διάλογο με την ίαση. Και από την άποψη της συγχρονίας, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι τα φαινόμενα που συμβαίνουν σήμερα σε διάφορες υπήρους, αλλά και στη γειτονιά μας. Εννοώ τις διαφορετικές μορφές τέχνης, οι οποίες θεωρούνται μοντέρνες, μεταμοντέρνες, σύγχρονες, σούπερ σύγχρονες, προκλητικές κτλ. Και το τι σοβαρή επιλογή πρέπει κάθε φορά να κάνουμε. Και για μας τους ίδιους που πάμε και παρακολουθούμε καλλιτεχνικά γεγονότα. Η διαχρονία. Στην πρώτη αυτή κατηγορία, που πρέπει να την έχει κανείς υπόψη του όταν
δουλεύει μέσα στο ζήτημα της ψυχοθεραπείας και υπάρχουν κείμενα μέσα σε αυτό το βιβλίο που αναφέρονται σε τέτοιες μορφές που λέω και εγώ, σε τέτοιες κατηγορίες. Θυμόμαστε βεβαίως μια κοινή βάση πολλών κοινωνιών που είναι ο σαμανισμός, που από την Σιβηρία μέχρι την Ινδία, όπως επίσης και άλλες χώρες, είναι ακόμα δρόν, ενεργός. Οι Ρώσοι κάνουνε, έχω μια μάσκα σαμάνα σύγχρονου, έχω δει σαμάνα στην Ινδία, να κάνει μια τελετουργία. Επίσης, στην Κούβα έχω παρακολουθήσει Γιορούμπα και έχω δει και εκεί πέρα τη διαδικασία, το πώς οι άνθρωποι λειτουργήσαν ή δεν λειτουργήσαν μέσα σε αυτήν την, ας πούμε, την μια δευτερογενή κατάσταση, μια κατάσταση άλλη από αυτήν, που δεν είναι όμως ότι χάνεις τον εαυτό σου, αλλά ότι μπαίνεις σε ένα βαθύτερο εαυτό, όπως επίσης και στα ασθενάρια, που είναι, ανήκουν και αυτά σε αυτές τις θεραπευτικές τελετουργίες και άλλες πολλές τελετουργίες που μελέτησαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Σέχνερ και ο Τέρνερ που υπάρχει και στη βιβλιογραφία σας. Τελετουργία λοιπόν χρησιμοποιεί καλλιτεχνικές φόρμες, το προσωπείο, το κοστούμι, τη μουσική, το χορό, αλλά και δραματικούς πυρήνες που συνδέονται με δοξασίες, μύθους και απ' την άλλη και με κοινωνικά προβλήματα. Κοινό, παρά τις κατατόπους και εποχές μεγάλες διαφορές, κοινό του στοιχείο, είναι ότι πρόκειται για τελετουργίες που στοχεύουν όλες αυτές που είπαμε στην ίαση. Και μ' αρέσει το παράδειγμα που έχετε βάλει στην αρχή του τόμου σας, τον χορό των πουλιών. Είναι γιατί νομίζω ότι με αυτό συνδέεται το ανθρώπινο με το κοσμικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι τελετουργίες έχουν μια πολυεπίπεδη ίαση, αίτημα μιας πολυεπίπεδης ίασης, που δεν αφορά μόνο στην ψυχή και στο σώμα, αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον, γι' αυτό και είναι και κάποιες που γίνονται μέσα στο χειμώνα, άλλες μέσα στην άνοιξη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες στιγμές μέσα στον χρόνο, στην κοινωνία και ενδεχομένως στον κόσμο. Θα άξιζε να αναλογιστούμε εν συντομία το ρόλο που παίζουν τα στοιχεία αυτά που είπαμε πριν, τα βασικά, δηλαδή νόσος και ίασης, στα μεγάλα κλασικά θεατρικά είδη. Δεν θα σας κουράσω, τα ξέρουμε όλα αυτά νομίζω, το αρχαίο ελληνικό δράμα, το θέατρο των Ελισσαβετιανών, ο Ήψεν, ο Αρτό, ο Κρέγκ, ο Μπρέχτ. Στους τραγικούς το νόσος ίασης κυριαρχεί. Και από αυτούς θα το κληρονομήσει ο Πλάτων που είχε σχέσεις μίσους και έρωτα με την τραγωδία. Και στην Αντιγόνη, να σας θυμίσω, η κορύφωση έρχεται με το πέμπτο στάσιμο, όπου ο χορός απευθύνεται στο Διόνυσο για να σώσει τη Θήβα από μια αρρώστια, που είναι πολιτική, ψυχική, αλλά έτοιμη να γίνει και σωματική, όπως εξάλλου είναι και ο λοιμός των Ιδίποδα Τύρανο. Η Τρέλε περνάει σε πολλές εκδοχές στο έργο του Σέξπιρ, αλλά δίπλα σε αυτές τις δύο έννοιες υπάρχει και η λέξη κάθαρση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η βαθιά εκείνη ανάσα που παίρνουμε, ίδια ίσως με αυτήν, μετά από μια πολύ ευτυχισμένη ερωτική εμπειρία. Ο Αριστοτέλης μιλάει στην ποιητική του και την ονομάζει οικίαν ειδονή. Μιλάει για την τραγωδία. Μια ειδονή μέσα από τον πόνο, αλλά που δεν είναι μαζοχιστική, αλλά λυτρωτική. Γιατί μας κάνει να έχουμε κατακτήσει μια νέα βαθύτερη ματιά στον κόσμο. Αυτή που μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε. Ο Αρτό ήταν εκείνος που συνέδεσε το στοιχείο της επιδημίας, κληρονομημένο από τον Σοφοκλή, με αυτό της θεραπευτικής τελετουργίας, όπως το συνάντησε στο θέατρο του Μπαλί και στους Ταραχουμάρους του Μεξικού, και θα το παραδώσει έτσι στις πρωτοπορίες του 20ου αιώνα και στους καλλιτέχνες της performance σήμερα. Και βέβαια, με άλλη κατεύθυνση, αλλά μέσα σε ίδια νερά, έχει λειτουργήσει και ο υπερρεαλισμός. Από εκεί ξεκινάει πάλι η αναζήτηση, όχι μόνο σαν ρεύμα το σουρεαλιστικό, αλλά μια γενικότερη κατάσταση των πρωτοποριών του 20ου αιώνα, που με την ανάδυση και της ψυχανάλυσης
προσπαθούν να επανέλθει η τέχνη στον προορισμό της, με μία έννοια. Να είναι δηλαδή και θεραπεία. Θα ήθελα εδώ να πω ότι πολύ συχνά οι ηθοποιοί που παίζουν θέατρο μιλάνε για την εκπομπή μιας θετικής ενέργειας. Εντάξει, αυτό το έχουμε ζήσει και όλοι εμείς που έχουμε κάνει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Τι άσχημα που είναι όταν είναι κακή η ενέργεια στην αίθουσα και τι καλά που χορεύεις, ας πούμε, η σκέψη σου χορεύει όταν έχεις μια ανταπόκριση. Αυτή η ενέργεια που λέμε, που βγαίνει από παντού ή δεν βγαίνει. Βγαίνει από κείμενα προφορικά ή γραπτά, από σώματα, από φωνές, από ήχους, από σχήματα. Μια κατάφαση δηλαδή της ζωής που επιμένει ή και κορυφώνεται, ακόμα και όταν η αφήγηση μιλά για το φόβο, για τα πολιτικά ή ιδιωτικά δεινά, για τον πόνο, για την αρρώστια. Μας χρειάζεται άραγε μια τέτοια τέχνη, μια τέχνη που να εκπέμπει θετικότητα, ιδίως όταν θέλουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πασχόντων. Και πόσο είναι δεδομένο ότι η τέχνη που κυκλοφορεί, όπως είπαμε και πριν, διαθέτει αυτά τα στοιχεία. Κάθε εποχή, κάθε τόπος, άνθρωπος πρέπει να δίνει απάντηση σε ερωτήματα όπως τι είναι νόσος, ίαση, τέχνη. Σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολες αυτές οι απαντήσεις. Για να το εξηγήσω θα πρέπει να πω δύο λόγια που έχουν να κάνουν με το πολιτικό. Μια έννοια που έχει συκοφαντηθεί από την κομματικοποίηση, αλλά που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, γιατί και η επιστήμη και η τέχνη είναι πάντα, είτε το κατανοούμε είτε όχι, και πολιτική. Ιδίως όταν είναι άχρηστη, όπως έλεγε ο Wilde. Σήμερα λοιπόν, μέσα στην παγκοσμιοποίηση, που έσπασε τους περισσότερους παραδοσιακούς κώδικες, ακόμα και αυτές των εταιρικών κοινωνιών, τι απάντηση να δώσουμε? Και όταν μάλιστα έχουμε ανθρώπους σαν το Λιωτάρ, έναν συγκλονιστικό άνθρωπο που έκανε ένα ατυχές βιβλίο, τη Μεταμοντέρνα Κατάσταση, που μιλάει για τη σχετικότητα του κριτηρίου, πώς μπορούμε να βρούμε την ποιότητα όταν όλα είναι σχετικοποιημένα, όταν όλα πρέπει να τα βλέπουμε λίγο σαν πολιτό? Δεν πιστεύω ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να παράγουν σημαντική τέχνη. Είναι παντού γύρω μας. Και μέσα στην κρίση στην Ελλάδα έχουν συμβεί θεαματικά πράγματα. Πρώτον, γιατί τα έργα, ας πάρουμε πρώτα τα έργα των ψυχασθενών που περιέχει ο τόμος, έχουν τα στοιχεία που ζητώ από την τέχνη, συγκίνηση, σημασία και ομορφιά. Και επίσης, επειδή θεωρώ ότι η πηγή του έργου τέχνης είναι ένα εκ του μηδενός, με την έννοια που έδινε στον όρο Καστοριάδης στη φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας, ότι δηλαδή το έργο δεν προκαθορίζεται από την υπάρχουσα κατάσταση, διότι υπερβαίνει όλα τα προϋπάρχοντα κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα και ότι συνεπώς αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος μεταξύ μας και κάποιος έξω από εδώ να κάνει τον νέο Μεσσία, να φτιάχνει τη θυσία του Ταρκόφσκι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν που ορθώνεται μπροστά μας, γεια σου Κλήμη, καλό δρόμο. Μου είπε ο Κλήμης ότι έπρεπε να φύγει και τον συγγνώμη. Αυτό λοιπόν που ορθώνεται μπροστά μας δεν είναι μια ευνουχιστική απεσιοδοξία, αλλά μια αυξημένη ευθύνη. Καθώς οι κανόνες που διευκόλυναν την κριτική μας έχουν καταρρεύσει, αφήνοντάς μας ρηγμένους σε έναν κόσμο γεμάτο αμφιβολία και αμφισβήτηση. Τι αξίζει, τι δεν αξίζει, τι είναι διαμάντι και τι είναι σκουπίδι και τι απλώς μια επανάληψη που τρέχει πίσω από τη μόδα. Πρέπει να διακινδυνεύουμε διαρκώς απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Και αυτό διότι δεν πιστεύω ότι μοναδικός στόχος όσων δρούν, όσων καλλιτεχνών δρούν σε όλους αυτούς τους χώρους είναι η προβολή, η επιβολή, η ικανοποίηση ενός εγώ. Όχι, όλα αυτά είναι λάθος. Έχουμε δώσει υπερβολική βαρύτητα στον υποτιθέμενο ναρκισισμό του καλλιτέχνη και ξεχνάμε τον ναρκισισμό του κάθε ανθρώπου όταν έχει πρόβλημα. Και σε αυτούς τους χώρους παίζονται στοιχήματα νόσου και υγείας, τραύματος και επούλωσης. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τη χρήση της τέχνης στο πεδίο της ψυχικής υγείας, για την ψυχική δηλαδή συμπαράσταση σε δυσκολεμένους ανθρώπους, το ερώτημα γίνεται πιο πιεστικό. Τι είναι αυτό το οποίο στο πεδίο της τέχνης και αλλού εκπέμπει αυτό που λέγαμε πριν θετική ενέργεια που χρειάζονται οι τραυματισμένοι συνάνθρωποι μας?
ή μήπως τα πράγματα είναι αλλιώς. Μήπως πρέπει να πούμε αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας. Μήπως, όπως λέει ο Έλιοτ στα 4 κουαρτέτα, αυτός που βυθίζει τον Ιστέρι στην πληγή είναι ο τραυματισμένος χειρούργος. Αφού όλοι μοιραζόμαστε με διαφορετικό τρόπο το τραύμα και την ελπίδα της ίασης και συνεπώς πρέπει να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά με σύνεση αλλά και με τόλμη να υπερβούμε τα όρια ανάμεσα στην τρέλα και στη φρονιμάδα, στον θεράποντα και τον νοσούντα, στον καλλιτέχνη και τον φιλότεχνο. Όχι οδηγημένοι από μια αφελή και ισοπεδωτική αισιοδοξία που συχνά έχει γεννήσει τέρατα, αλλά ακριβώς επειδή κατανοούμε ότι κάθε παραμικρή κίνηση, κάθε λέξη μας, κάθε γραμμή ή νότα καλλιτεχνική και μη, στο πεδίο της νόσου, της ίασης και σε κάθε άλλο, εδώ και όπου αλλού έχει πάντοτε συνέπειες. Και η ποιότητα τελικά, ακόμα και μέσα στα σκουπίδια, ας είναι το τελικό ζητούμενο. Αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Νομίζω ότι με πολύ τρυφερό τρόπο και με πολύ επιστημονικό τρόπο ασχοληθήκατε με το βιβλίο μας και συγκινητικό θα έλεγα. Νομίζω ότι βάλετε πάρα πολλά ερωτήματα για πολλά άλλα βιβλία και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό ότι η κυρία Εύα Στεφανή μας ενημέρωσε ότι δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας απόψε για προσωπικούς λόγους. Και ήρθε η στιγμή τώρα να καλέσουμε στο βήμα τον καθηγητή, τον κύριο Παπαδημητρίου, τον συντονιστή αυτού όλου του έργου, για να μας πει και τη δική του πλευρά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την εξαιρετική παρουσίαση του βιβλίου και για τα πολύ καλά λόγια που μας είπανε. Με το βιβλίο αυτό κλείνει μια τετραλογία για τη συμβολή των διαφόρων κλάδων, των διαφόρων επιστημονικών κλάδων στην ψυχιατρική θεραπευτική. Ήταν μια ιδέα που είχα αρκετά χρόνια και χαίρομαι ειλικρινά που υλοποιήθηκε, ώστε να δοθεί δυνατότητα και στους άλλους κλάδους να παρουσιάσουν το έργο και τις δραστηριότητές τους, διότι παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική ομάδα και να μην ακούγεται συνεχώς ο ψυχίατρος, ο ψυχίατρος και ο ψυχίατρος. Βέβαια, το βιβλίο αυτό, όπως και τα προηγούμενα βιβλία, εξεδόθηκε από την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Θεογεννήτιου Νοσοκομείου, που είχα την τιμή να διευθύνω από το 2007 μέχρι το 2014, και τα τέσσερα βιβλία έχουν την ίδια φιλοσοφία. Δηλαδή, να περάσει το μήνυμα τι δυνατότητες έχει η ψυχιατρική κλινική στο γεννήτιο νοσοκομείο, οι δομές και οι λειτουργίες της, σύμφωνα με την παρακαταθήκη που μας άφησε ο αναμορφωτής της σύγχρονης ψυχιατρικής στην πατρίδα μας, ο καθηγητής και δάσκαλος όλων μας, ο Κώστας Στεφανής. Πέρα όμως από το γεννήτιο, στα βιβλία αναφέρονται και οι άλλες δομές και λειτουργίες σε όλη την επικράτεια και στις πανεπιστημιακές κλινικές, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα, στην Πάτρα, στη Λάρισα και στην Κρήτη, αλλά και στα άλλα θεραπευτήρια τα μεγάλα, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Κέρκυρα, στη Λέρο και στην Κρήτη και στην Τρίπολη επίσης. Για την ιστορία να πούμε ότι το πρώτο βιβλίο της τετραλογίας εκδόθηκε το 2015 με τίτλο «Η συμβολή της κοινωνικής εργασίας στην ψυχιατρική θεραπευτική». Το 2016 εκδόθηκαν άλλα δύο βιβλία, «Η συμβολή της νοσηλευτικής» και «Η συμβολή της εργοθεραπείας στην ψυχιατρική θεραπευτική». Και τώρα με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το τέταρτο βιβλίο της τετραλογίας για τη συμβολή των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τους επιμελητές της έκδοσης, τον κύριο Γιώτη, τον Λάμπρο τον Γιώτη, τον Δημήτρη τον Βαραβελή,
την Αφροδίτη Πανταγούτσου και την Ελένη την Γιαννούλη. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για το υπέροχο ταξίδι που ζήσαμε μαζί, αλλά και το γεγονός ότι μαζί τους, όπως και με τις άλλες, με τους άλλους επιμελητές στα άλλα βιβλία, έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και τα άτομα που είχαν την καλοσύνη να συμμετάσχουν στο βιβλίο με τα κεφάλαιά τους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, και τους συναδέλφους, επιφανείς συναδέλφους, που μας έδωσαν ένα δημιουργικό υλικό, είτε είναι ποίηση, είτε είναι ζωγραφική ή άλλη καλλιτεχνική δραστηριότητα, που κοσμούν τα ένθετα του βιβλίου. Να ευχαριστήσω την κυρία Ρέβη, την Ειρήνη, τη Ειρηνούλα τη δική μας, που μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλα τα βιβλία στην γραμματιακή υποστήριξη. Να ευχαριστήσω φυσικά τις εκδόσεις Β, ειδικά την κυρία Βασιλάκου, για το μεράκι που έχει για τα βιβλία, που έχουμε και εμείς ένα ιδιαίτερο μεράκι και το μοιραστήκαμε και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Να ευχαριστήσω επίσης τον καθηγητή, τον διευθυντή της πρώτης ψυχιατρικής κλινικής, τον Γιώργο Παγεωργίου, που δυστυχώς για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου. Μου είπε να μεταφέρω τη λύπη του γι' αυτό και τα συγχαρητήρια σε όλους για την έκδοση του βιβλίου. Και να ευχαριστήσω φυσικά και όλους εσάς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας το βιβλίο «Συμβολή των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική». Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, σχόλια, αν θα ήθελε κανείς να προσθέσει κάτι. Το έργο, λέει η Αφροδίτη, το έργο του βιβλίου είναι φυσικά παρανασθενή και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε και ο αγαπητός φίλος ο Γρηγόρης ο Βασλαμαντζής για τον Καντίνσκι, που ανέφερε για το δέντρο. Οπότε και εμείς έχουμε στο βιβλίο το δέντρο. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.